με πρωτοβουλία της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος και της Περιφερειακής Επιτροπής, με συμμετοχή όλων των σωματείων του Ηρακλείου, διοργανώσαμε αυτό το μαραθώνιο κολύμβησης στην πισίνα του Ηρακλείου και αποχαιρετούμε έτσι το 2021 με τον καλύτερο τρόπο, θέλοντας να δώσουμε το μήνυμα ότι στη βία η σιωπή δεν είναι χρυσός. Κολυμπάμε λοιπόν και προσφέρουμε, κολυμπάμε με αγάπη, γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο άσκηση, αθλητισμός ίσον πολιτισμός, ίσον προσφορά. Οπότε εμείς κολυμπάμε και προσφέρουμε στον ξενώνα των κακοποιημένων γυναικών και παιδιών και στο σπίτι των αγγέλων με μεγάλη χαρά και μεγάλη αγάπη. Οι στόχοι μας είναι μεγάλοι, θα πάρουμε μεγάλες διοργανώσεις, η ΚΟΕ θα ανεβαίνει πολύ ψηλά, ο υγρός στίβος του αξίζουν τα καλύτερα και το προσπαθούμε αυτό. Να σας δώσω απλά μία είδηση ότι θα καταθέσουμε φάκελο για να πάρουμε το 2026 το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Έχουμε πολλά στο μυαλό μας, ελπίζουμε οι συνθήκες να μας αφήσουν να τα υλοποιήσουμε. Πόσα ευχαριστώ να πω, χιλιάδες τα ευχαριστώ μου, σε αυτούς που είχαν την ιδέα και τη διοργάνωση να γίνει αυτό το event. Πραγματικά είναι μια εκδήλωση, νομίζω πως δεν νομίζω να έχει γίνει στην Ελλάδα αυτό το γεγονός. Ένας μαραθώνιος που ξεκίνησε από τις 8 το πρωί και θα τελειώσει στις 10 το βράδυ. Πόσο ευχαριστώ να πω στα παιδιά που δίνουν τον εαυτό τους και το κρύο που έχει σήμερα, παρά το κρύο, τα παιδιά είναι πάντα εδώ, γιατί ήμουν και εγώ κάποια χρόνια πριν, οπότε μου θυμίζουν πάρα πολλά πράγματα. Χαίρομαι γιατί το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι ένα ηχηρό μήνυμα. Τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν ότι το μήνυμα αυτό έχει νόημα και που λέει τέλος στη βία. Η βία πλέον βλέπετε ότι υπάρχει παντού. Σε όποιο κομμάτι της ζωής βία θα βρούμε, κακοποίηση θα βρούμε. Τα παιδιά λοιπόν αυτά που είναι οι αυριανοί πολίτες θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί, να τους εμψυχώσουμε και να τους πούμε ότι η ζωή δεν είναι μόνο βία και κακοποίηση. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά σήμερα είναι μια πολύ σπουδαία μέρα, γιατί με πρωτοβουλία και των 11 κολυμβητικών σωματείων και με τη συνδιοργάνωση φυσικά και του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου κάνουμε ένα μαραθώνιο αγάπης. Ένα μαραθώνιο σε οποίο δίνει μηνύματα και τιμούμε και το σύνδεσμο μελών γυναικείων σωματείων Ηρακλείου και νομού Ηρακλείου. Και λέμε τέλος στη βία, γιατί η αλήθεια είναι ότι μέσα στο 2021 είδαμε ότι πολλές γυναίκες αντιμετώπισαν περιστατικά βίας και πολλές φορές ήταν και θανατηφόρα. Και νομίζω ότι ο αθλητισμός, επειδή περνάει πολύ όμορφα μηνύματα και τα παιδιά είναι οι πρεσβευτές αυτού του μηνύματος, θελήσαμε να κάνουμε αυτή τη διοργάνωση. Είναι η μέρα χαράς, νομίζω ότι από εδώ θα βγούμε όλοι πιο σοφοί και φυσικά θα συνεχίσουμε και στο μέλλον να κάνουμε τέτοιου είδους δράσεις, γιατί ο αθλητισμός είναι και πολιτισμός και είναι και όλα αυτά τα μηνύματα, τα μηνύματα της αγάπης που θα πρέπει οι συμπολίτες μας να γαλουχηθούν από τις μικρές ηλικίες. Πρέπει να εστιάσουμε στον μαζικό αθλητισμό, τον αεραστεχνικό αθλητισμό και στα παιδιά αυτά τα οποία δίνουν πραγματικά την ψυχή τους και το σώμα τους καθημερινά σε επίπονη προσπάθεια για να καταφέρουν ένα αποτέλεσμα, να καταφέρουν να ανέβουν σε ένα ψηλό βάθρο και τελικά να γίνουν αυτό που ονειρεύονται. Εμείς το ευχόμαστε σαν διοίκηση. Ευχόμαστε να είναι υγιείς, γιατί αυτό είναι και το πιο σημαντικό, ειδικά το τελευταίο διάστημα.